Θα συνδεθούμε τώρα ξανά με την κυρία Γιάννα Παναγοπούλου, καθώς η σημερινή εξέλιξη, η απώλεια της Δώρας, τα αλλάζει όλα όσον αφορά στις νομικές κινήσεις που κάλεστε τώρα να κάνετε, κυρία Παναγοπούλου. Ήδη έχουμε κάνει νομικές κινήσεις. Έχουμε υποβάλει μήνυση κατά παντός αγνώστου υπευθύνου. Έχει σχηματιστεί δικογραφία και τη χειρίζεται η κυρία Εισαγγελέας Πλημελιωδικών Πατρών. Έχουμε κινηθεί από την πρώτη στιγμή νομικά. Είναι μια πολύ πονεμένη υπόθεση, μια πολύ θλιβερή υπόθεση. Ένα αγαπητό ζευγάρι, μια οικογένεια έτσι πολύ αξιοπρεπής στο Τραγανό Ηλίας, όπου γι' αυτό το νεαρό κορίτσι σήμερα κλαίει όλη η Ηλία. Είναι πολύ μεγάλη η θλίψη και πολύ μεγάλη συντριβή για αυτές τις οικογένειες. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω νομικά είναι ότι θα διεξαχθεί νεκροψία, νεκροτομή. Εμείς για λογαριασμό της οικογένειας έχουμε διορίσει και δικό μας ιατροδικαστή, τεχνικό σύμβουλο για να παρίσταται στην νεκροψία, νεκροτομή, προκειμένου να ριχτεί φως στις συνθήκες και στα αίτια θανάτου πλέον της κοπέλας αυτής, η οποία από 18 Μαΐου, όπως είπατε πολύ σωστά στο ρεπορτάζ σας, μπήκε για να γεννήσει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίο. Μετά νοσηλεύτηκε σε κομματώδη κατάσταση, σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Οι συγγενείς της περίμεναν απλώς ένα θαύμα, δεν δινόταν καμία ελπίδα και σήμερα το πρωί κατέληξε. Κύριε Παναγοπούλου, εμείς επικοινωνήσαμε με το νοσοκομείο και με το γιατρό της Δώρας. Επικοινωνήσαμε και με τη διοικήτρια του νοσοκομείου. Δεν θέλησαν να κάνουν κάποια δήλωση. Από την άλλη, υπάρχουν πληροφορίες ότι ενδέχεται πριν το μοιραίο της Δώρας να υπήρξε και άλλο περιστατικό επιπλοκής στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Δεν ξέρω αν αυτές οι πληροφορίες έχουν περιέλθει στη δική σας γνώση. Πράγματι υπάρχει μια τέτοια πληροφόρηση. Δεν μπορώ 100% να σας την επιβεβαιώσω. Όλα τα στοιχεία και άλλα στοιχεία που δεν μπορούν να υποθούν στην παρούσα, καταλαβαίνετε για τους ευνόητους λόγους, έχουν συσχετιστεί στην ποινική δικογραφία, την οποία χειρίζεται με πολύ έτσι σπουδή και επιμέλεια η κυρία Εισαγγελέας. Θα περιμένουμε, ακόμη είναι νωρίς. Διεξάγεται και μια ΕΔΕ παράλληλα, μια κατεπίγουσα προκατακτική εξέταση η οποία έχει διαταχθεί από την υγειονομική υπηρεσία. Εμείς θα περιμένουμε τις απαντήσεις, θα κάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να δούμε τι συνέβη σε αυτό το κορίτσι και όσοι πιστεύουν ότι με το να μεταθέτουν ευθύνες ο ένας στον άλλον ή προσπαθούν να αλλοιώσουν την αλήθεια, να είναι βέβαιοι ότι η αλήθεια θα βγει, θα βρεθεί και η οικογένεια αυτή αξίζει μια επιστημονική και μια συγκεκριμένη απάντηση, γιατί όλες αυτές τις 19 μέρες δεν πήρε συγκεκριμένη απάντηση τι συνέβη στο κορίτσι. Έτσι, η απάντηση επιστημονική, τεκμηριωμένη και συγκεκριμένη. Εμείς θα επιμεληθούμε όλες τις ενέργειες προκειμένου η οικογένεια να μάθει και να γνωρίζει τι συνέβη στο κορίτσι της. Και πραγματικά, όποιος ευθύνεται, αν τυχόν ευθύνεται για το θάνατο της άτυχης 27χρονης, θα λογοδοτήσει ενώπιον της δικαιοσύνης και θα οδηγηθούμε εκεί που πρέπει να οδηγηθούμε. Θέλω, κυρία Παναγοπούλου, να καλέσω όποιον γνωρίζει κάτι για αυτή την υπόθεση ή εάν υπάρχει παρόμοιο περιστατικό, δεν χρειάζεται να έχει καταλήξει κάποια κοπέλα ή δεν χρειάζεται να έχει πέσει σε κόμμα ή να έχει μείνει φυτό, δηλαδή να έχει ενώ πολύ βαριά εγκεφαλική βλάβη υποστεί. Εάν ωστόσο υπήρξε κάτι, κάποιο πρόβλημα σοβαρό σε προηγούμενο χρονικό διάστημα στο συγκεκριμένο νοσοκομείο στο Ρίο, στη Μαιευτική Κλινική, επειδή η οικογένεια κάνει έκκληση διότι προσπαθεί να έχει περισσότερες πληροφορίες για το θάνατο της Δωρούλας και να τηλεφωνήσετε στην εκπομπή και στο Facebook μας μπορείτε να στείλετε τηλέφωνο. Μπορείτε όμως απευθείας και με την κυρία Παναγοπούλου, με το γραφείο το δικηγορικό της κυρίας Παναγοπούλου να επικοινωνήσετε. Βεβαίως. Και να δώσετε ό,τι πληροφορία έχετε για να βοηθήσετε την οικογένεια. Σας παρακαλούμε θερμά. Κυρία Παναγοπούλου, είμαι βέβαια ότι με το σθένος που έχετε και το πάθος που έχετε για τη δικαιοσύνη σε όλες αυτές τις υποθέσεις θα βοηθήσετε την ελληνική δικαιοσύνη να διαλευκάνει την αλήθεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Στεφανίδου, και πραγματικά είναι πολύ σπουδαίο που κάνετε έκκληση, γιατί και μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσεως από την εκπομπή σας διατάχθηκε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση και έχετε σταθεί και εσείς προσωπικά στην οικογένεια, και αυτό οφείλω να σας το πω, και ευχαριστούν η οικογένεια εσάς προσωπικά διαμέσου εμού. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι πραγματικά εμείς κάνουμε έκκληση για μάρτυρες. Όποιος γνωρίζει, εάν γνωρίζει κάτι σχετικό, έχουμε μια υπόθεση που πλέον βρίσκεται στα χέρια της δικαιοσύνης, που πλέον έχει σχηματιστεί μια δικογραφία. Μπορεί λοιπόν πολύ εμπιστευτικά, με άκρα μυστικότητα, να καταθέσει ενώπιον των αρχών για να βρεθεί η αλήθεια, γιατί σήμερα είναι η δώρα, αύριο να ευχηθούμε να μην υπάρξει καμία άλλη δώρα. Μιλάμε για το δημόσιο σύστημα υγείας, με ένα δημόσιο νοσοκομείο, και προς τιμή του κυρίου Υπουργού, που με πολύ στένος την ψάχνει και την ερευνά αυτή την υπόθεση, και θεωρώ ότι την έρευνα θα την πάει μέχρι τέλος. Σας πήραν αμέσως από το Υπουργείο Υγείας, ο κύριος Κικλή, το γραφείο αμέσως, του. Σας πήραν αμέσως και μπράβο τους. Εμπράκτος, γι' αυτό τοποθετούμε και δημόσια. Μάλιστα. Όμως, όποιος γνωρίζει το οτιδήποτε μεμτό, από άποψη αναισθησιολογικής ή με επτικής γυναικολογικής, να καλέσει ή στις αρχές ή σε μένα ή στην οικογένεια, προκειμένου να εισφέρουμε αυτές τις πληροφορίες στη δικαιοσύνη. Σας ευχαριστούμε θερμά.